Μετά από ένα διάστημα αρκετών εβδομάδων, ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ φαίνεται να είναι διαθέσιμος να αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Γάλλος χρησιμοποιήθηκε από τον Αλμέιδα στο δεξί άκρο της άμυνας στην τελευταία προπόνηση. Αυτό σημαίνει ότι θα τον δούμε στον ντεμπούτο του απέναντι στον Ατρόμητο ή την ερχόμενη εβδομάδα στο κύπελο με τον Πας Γιάννενα. Ο Αργεντίνος προπονητής είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον Σέρχιο Ραούχο. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για αρκετή ώρα σε εξαιρετικό κλίμα, προφανώς για τα εσωτερικά θέματα της ομάδας. Ενώ ο Σιμάνσκι, πρέπει να αναφέρουμε ότι φαίνεται μεταμορφωμένος φέτος και αμετακίνητος από την ενδεκάδα, αλλά και ο Μοχαμάντι δείχνει ότι έχει κάνει τη δική του διαφορά στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ. Να πούμε ότι ο Αλμέιδα μίλησε για την πρωτόγνωρη φέτος συνθήκη που θα υπάρχουν μάτς ενώ η ΑΕΚ δεν παίζει στην Ευρώπη να διαχειριστεί καταστάσεις του κυπέλου που θα δίνει μάτς μεσοβδόμαδα όπως θα γίνει τώρα με τον Πας Γιάννενα στο κύπελο. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η 11 της ενδεκάδας που έπαιξε η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη φαίνεται να είναι αμετακίνητη εκτός από το δεξί άκρο της άμυνας που ενδεχομένως να δούμε τον Σιντιμπέ, ενώ ο Αθανασιάδης, Ελήψη Στάνκοβιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια.